Κύριε Σαλιαρέλη, έχουμε τις ερωτήσεις από τους τηλεθεατές. Θα μου επιτρέψετε να αρχίσω με μία δική μου. Θέλετε να πουλήσετε τον Τέταρη? Όχι. Τότε γιατί πήρατε προπονητή τον Γκόμορα? Η ερώτησή σας, κύριε... Συρίγο, είναι παραπλανητική. Όχι, θα λέγαω ότι είναι ουσιαστική. Α, ναι. Δηλαδή, εάν δεν πουλήσουμε το... Εάν δεν πουλάμε τον Τέταρη, πρέπει να πάρουμε τον Γκόμορα προπονητή. Όχι. Παίρνοντας τον Γκόμορα προπονητή, κανέναν δεν πείθεται ότι ο Τέταρη είναι αυτός που κάνει κουμάντο στον Ολυμπιακό. Άρα, λοιπόν, δημιουργείται ένα κλίμα επικίνδυνο, το οποίο ενδέχεται, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, να στραφεί εναντίον του Τέταρη. Αυτή είναι η λογική. Και δεν είναι λογική δική μου, είναι λογική κοινή, θα έλεγα. Το συζητούν και το σκέφτονται πολλοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Με προχωρημένη σκέψη. Με προχωρημένη σκέψη. Θα σας απαντήσω. Πολύ φοβάμαι αυτοί που έχουν προχωρημένη σκέψη δεν σκέπτονται σωστά. Και δεν σκέπτονται σαν Ολυμπιακοί. Σκέπτονται όπως τους συμφέρει να παρουσιάζουν τα πράγματα διαστρεβλωμένα και όχι αληθινά. Το γιατί προσελήφθη ο Γκόμορα, προσελήφθη γιατί είναι προπονητής ο οποίος έχει πάρει 5 πρωταθλήματα, αρκετά κύπελα, με ομάδα πρώτης κατηγορίας. Δεν θα συζητήσω αν έχει κάνει προπονητής της Εθνικής Ουγγαρίας. Ναι. Διότι για μένα οι προπονητές των εθνικών ομάδων πιστεύω ότι δεν γίνονται με αξιοκρατικά κριτήρια, αλλά με πολιτικά. Μάλιστα. Και λέω πολιτικά εννοώντας τι. Λέμε για τις περγαμηνές που έχω όταν είμαι, επειδή μου προπονητής εθνικής ομάδας. Αφήστε να ακυρώσω δύο λεπτά. Πώς, ξέρω που θα το πηγαίνετε εσείς. Όταν είσαι προπονητής μιας εθνικής ομάδας και έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις από 20 ομάδες το καλύτερο έμψυχο υλικό, γυμνασμένο, προπονημένο. Δεν είναι το θέμα αυτό. Ποιο είναι το θέμα, κύριε? Το θέμα δεν μπήκε υπό την έννοια ότι αμφιβάλλουμε. Θα σας απαντήσω, θα έρθω και εκεί. Ο κύριος Παπαποστόλου πριν από 2 ώρες είπε ότι... Συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι αυτή η ερώτηση. Η ερώτηση είναι αυτή. Η ερώτηση δεν αφορούσε καθόλου τον κύριο Παπαποστόλου. Η ερώτηση είναι αυτή γιατί πήραμε τον κύριο Γκόμορα, αφού δεν θέλουμε να πουλήσουμε τον Τέταρη. Έτσι. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ πονηρή. Όχι. Σαφώς η ερώτηση είναι η εξής. Δεν έχει σχέση με το πώς λέγεται ο προπονητής. Έχει σχέση με τη συγγενική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Τέταρη και τον κύριο Γκόμορα, που είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Και είναι αξιοπερίεργο, δεν είναι καθόλου συνηθισμένο, ένας παίκτης να έχει για προπονητή του τον πεθερό του, ο οποίος είναι συγχρόνος και μάνατζερ. Δηλαδή είναι αμάρτημα αυτή τη στιγμή ο Γκόμορα, επειδή είναι... Το αν είναι ή όχι αμάρτημα θα το δείξει το μέλλον. Ακριβώς. Αφήστε λοιπόν το μέλλον να το δείξει και να μην το συζητάμε. Διότι εγώ το θεωρώ εμπάθεια, κακοήθεια να κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις, γιατί έτυχε ο Γκόμορας να έχει γαμπρό τον Τέταρη. Και λοιπόν τι έγινε? Αν είχαμε πάρει το Φούφου το προπονητή, θα ρωτούσε κανένα σήμερα? Δεν θα ρωτούσε. Λοιπόν, αφήστε την ερώτηση. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο που δεν είναι... Και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί κακοήθεια. Ο κύριος Γκόμορα ήταν στην Ελλάδα μαζί με τον κύριο Τέταρη πολύ πριν προσληφθεί ο κύριος Παπαποστόλου στον Ολυμπιακό. Οι τίτλοι που είχε ο κύριος Γκόμορα σαν προπονητής με τα 5-6 πρωταθλήματα ήταν γνωστοί. Γιατί λοιπόν από τότε δεν προσελήφθη ο κύριος Γκόμορα, αλλά προτιμήθηκε ο κύριος Παπαποστόλου? Μάλιστα. Υπό αυτή την έννοια θα μου πείτε κι εγώ, είχα μία φιλενάδα πριν από 3 χρόνια και γιατί δεν πήρα τη γυναίκα μου εκείνη τη φιλενάδα και πήρα τη σημερινή μου γυναίκα? Έτυχε τότε. Αυτό, ναι. Έτυχε τότε λοιπόν. Και μετά χωρίσατε, και διαλέξαμε, και μετά χωρίσατε τη γυναίκα σας και πήρα, και πήρα την άλλη. Δεν έτυχε. Εδώ μιλάμε για μια ομάδα και μιλάμε έτυχε για προπονητές. Έτυχε ότι τότε με τον κύριο Γκόμορα εγώ δεν είχα έρθει ποτέ σε επαφή, ούτε είχα συζητήσει, ούτε του είχα προτείνει εγώ, όχι εκείνος, να αναλάβει τον Ολυμπιακό. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που σας λέω. Και η ερώτηση είναι γιατί δεν του είχατε προτείνει. Δεν έτυχε να μου το προτείνω. Είναι πάρα πολύ απλό. Προσοχή, Πρόεδρε, γιατί με αυτά που λέτε, μάλλον θα δικαιώσετε τον κύριο Παπαποστόλου. Γιατί λέει ότι είσαστε άπειρος. Μπράβο. Μήπως λοιπόν η απειρία μου ήταν και η πρόληψη του κύριου Παπαποστόλου? Εσείς θα απαντήσετε σε αυτό. Και εγώ σας απαντάω. Αυτό θα το πείτε εσείς, εμείς δεν ξέρουμε. Ήτανε.
Δηλαδή έπρεπε ο κύριος Κόμορα να έχει προσληφθεί από τότε. Θέλετε να σας απαντήσω ειλικρινά? Βεβαίως ειλικρινά. Έπρεπε. Έπρεπε. Ήταν λάθος δηλαδή η πρόσληψη του κυρίου Παπαποστόλου. Για μένα ναι. Γιατί ο κύριος Κόμορα κατά την άποψή σας είναι καλύτερος προπονητής. Θα το δείξει στο μέλλον. Βεβαίως. Αν είναι καλύτερος ή χειρότερος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως γιατί, εφόσον είναι καλύτερος προπονητής, τα 4 τελευταία χρόνια δεν έχει δουλέψει πουθενά σαν προπονητής. Τα 4 τελευταία χρόνια ή τα τελευταία 1,5 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι ήταν 1,5 χρόνια. Το 85 μέχρι το 89. Δεν ήθελε να δουλέψει. Δεν ήθελε να δουλέψει. Ρωτήστε τον ίδιο, σας απαντήσει γιατί. Και πώς τον πείσατε τώρα να δουλέψει πάλι σαν προπονητής? Είδατε. Μέσα στην απειρία μου λοιπόν, κατόρθωσα κάτι καλό για τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το καλό βοήθησε, και αυτό είναι, δεν είναι παραπλανητική ερώτηση. Σε αυτό το καλό για τον Ολυμπιακό βοήθησε και ο Δέτερη. Για να πιστεί να ξαναδουλέψει. Τίποτα. Ήταν προσωπική επαφή δική μου με τον κύριο Κόμαρα. Του ζήτησε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Που κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή περνάει μια τεχνική περίοδο όχι τόσο ευχάριστη. Και πιστεύω ότι θα δικαιωθώ. Μάλιστα. Ερώτηση πάνω στο ίδιο θέμα. Πιστεύετε ότι η πρόσληψη του κυρίου Κόμορα θα δημιουργήσει προβλήματα ή έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα όπως εμφανίζεται σε εφημερίδες μεταξύ των παικτών του Ολυμπιακού? Κοιτάξτε, εσείς έχετε οπωσδήποτε μεγαλύτερη πείρα από μένα. Και δεν θα ήθελα. Όχι, δεν θα ήθελα. Δεν έχουμε καμία πείρα σαν παράγοντες. Όχι, όχι. Ούτε σαν προπονητές, ούτε σαν παράγοντες. Έχετε πείρα όμως σαν δημοσιογράφοι. Είναι άλλο επάγγελμα αυτό. Μπράβο. Μα μου φέρετε σαν παράδειγμα τις εφημερίδες. Αν είναι ποτέ δυνατό και να μου λέτε από τι γράφουν. Ωραία, οι εφημερίδες. Να σας φέρω λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα που το ναι. αναφέρει ένας τηλεθεατής. Ναι, δεν με αφήστε όμως να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Τι να πέσει. Άμα παίρνετε σαν παράδειγμα. Αποσύρεται η ερώτηση. Αποσύρεται. Ένα παράδειγμα. Λοιπόν, λέει ένας κύριος, ο κύριος Λεβετσοβίδης από τους Αμπελόκηπους, και με ρωτήσετε ποιος είναι, δεν τον ξέρω ούτε εγώ, πήρε τηλέφωνο. Πέρυσι ο Λάγιος Δέταρη, και είναι αλήθεια αυτό, είχε δηλώσει στις εφημερίδες και πάλι στις εφημερίδες, το είχε πει δημόσια, ότι παίκτες σαν τον Τσιαντάκη, τον Αλεξίου και τον Αποστολάκη δεν κάνουν για τον Ολυμπιακό. Μόλις ο κύριος Κόμορα ανέλαβε τον Ολυμπιακό, ο Τσιαντάκης έφυγε από τη μέση. Οι άλλοι δύο δέχτηκαν κριτική σκληρή από τον κύριο Κόμορα και ενδέχεται να επιληθεί η θέση του όπως εκείνος είπε. Είναι τυχαίο αυτό? Να απαντήσω στο πρώτο σκέλο της ερωτήσεως του κυρίου. Του κυρίου. Mm. Καταρχάς θα σας πω, επειδή το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, τι είπε ο Δέταρη τότε. Η ερώτηση ήταν του κυρίου Νικολακόπουλου από το φίλαθλο. Δεν έχει σημασία, ήταν κάποιο, εντάξει. Έχει σημασία, πώς δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία για εσάς, έχει σημασία για μένα, γιατί το εξέτασα εις βάθος το θέμα. Παρακαλώ. Ο οποίος είπε, μία σύνθεση Λάγιος, αυτή, πώς τη βλέπεις, θα είναι καλύτερη ή χειρότερη. Και απήντησε και αυτός με τα ελληνικά που όπως ξέρετε γνωρίζει, ίσως παίξουν καλύτερα. Το παίρνει λοιπόν ο κύριος συνάδελφός σας. Ο Δέταρη είπε αυτό, που ήταν τελείως διαφορετική απάντηση που έδωσε αυτός, τελείως όπως παρουσιάστηκε στις εφημερίδες, και οπωσδήποτε οι παίκτες που αντέδρασαν και καλώς αντέδρασαν έτσι, πιστεύοντας ότι ο Δέταρη είπε αυτά τα πράγματα, δημιουργήθηκε αυτός ο αναβρασμός. Θα μου πείτε όμως ότι αυτά που λέτε, επειδή αναφέρετε ονόματα συναδέλφων, ίσως επειδή μας ακούει και ο κόσμος, τους βάζετε και σε κάποιο κίνδυνο. Γιατί ακούνε και οπαδοί του Ολυμπιακού που δεν είναι όλοι πολύ ήσυχοι. Α, ήρθαμε το χάμο να κοροϊδεύουμε τον κόσμο ή να λέμε τα σίκα και τις σκάφη. Και να μην βάζουμε σε κίνδυνο ανθρώπους, δεν είναι σωστό νομίζω. Για να πούμε όμως ονόματα τα οποία έχουν σχέση. Για να πούμε ονόματα λοιπόν. Κύριε Σαλιαρέλη, πήρατε τον κύριο Κόμορα. Παπαποστόλου πήρατε, να μου πείτε. Όχι. Στη σύνθεση της ομάδας πάντως δεν πήγανε. Πήρατε τον κύριο Κόμορα σαν τεχνικό σας σύμβουλο. Όταν ο κύριος Παπαποστόλου για λόγους ευθυξίας αποχώρησε, ο κύριος Κόμορα έγινε προπονητής. Και αμέσως μετά απομακρύνατε τον γυμναστή της ομάδας και προσλάβατε τον κύριο Πολυχρονίου. Ο κύριος Πολυχρονίου τώρα στον Ολυμπιακό τι είναι? Είναι γυμναστής, είναι προπονητής στη θέση του Παπαποστόλου ή τεχνικός σύμβουλος στη θέση του Κόμορα? Όπως τα είπατε, είναι σαν σταυρόλεξο. Γι' αυτό θέλω να μας το πείτε. Μπράβο. Καταρχάς έχω να πω το εξής. Στον κύριο Παπαποστόλου είχα προτείνει και τον κύριο Πολυχρονίου, που δεν δεχόταν με κανέναν τρόπο. Είχα προτείνει και κάποιον άλλον, που δεν τον δέχτηκε κι αυτόν. Του πρότεινα τον Κόμαρα και τον δέχτηκε. Τον δέχτηκε και μετά έφυγε. Και μετά από δύο μέρες είπα να χώρισε. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να κάνω εδώ μία διακοπή στην απάντηση που σας δίνω και να πω το εξής. Δεν είναι έντιμο, δεν είναι σωστό και δεν το βρίσκω δίκαιο να κάνουμε εμείς ένα διάλογο εις βάρος κάποιου άλλου. Θα έπρεπε να ήταν εδώ ο κύριος Παπαποστόλου
να κάνουμε διάλογο και μέσα από αυτό το διάλογο να άκουγαν οι τηλεθεατές την πραγματικότητα και να βγάλουν τα συμπεράσματά του, τα συμπεράσματά τους μόνοι τους. Εγώ είχα δεχθεί να πάω στην ΕΡΤ 2, αλλά ο κύριος Παπαποστόλου δεν το θέλησε αυτό. Ήθελε να κάνει μονόλογο και να περάσει τις γραμμές τις δικές του και όπως βλέπει την κατάσταση στον Ολυμπιακό. Ήμουν αναγκασμένος να κάνω αυτή την τοποθέτηση, γιατί πάρα πολλοί τηλεθεατές εδώ από ό,τι βλέπω έκαναν αυτή την ερώτηση γιατί δεν πήγα να υπάρχει διάλογος. Εγώ προσεφέρθη να πάω, αλλά ο κύριος Παπαποστόλου δεν δέχτηκε. Δεν ήθελε διάλογο, ήθελε μονόλογο σε στυλ κλάματος. Ήμουν υποχρεωμένος να κάνω αυτή την τοποθέτηση. Κάτι και τελευταίο, να απαντήσω κάτι τελευταίο για τον κύριο Κόμορα, τουλάχιστον την πλευρά τηλεθεατών. Δεν αφήνουμε τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του, κύριε Γεωργιάδη. Παρακαλώ, τον και ο χρόνος, και ο χρόνος να δείξει αν αυτή η τοποθέτηση ήταν σωστή ή όχι, που πιστεύω εγώ ήταν η πλέον σωστή για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Και να πούμε τι ό,τι άλλο θέλετε και να αφήσουμε ήσυχους. Δεν υπάρχει λόγος να το επαναλαμβάνετε. Από τη στιγμή που τον προσλαμβάνετε, βεβαίως αυτό πιστεύετε. Και θα ήθελα. Αφήστε όμως τον κύριο Γεωργιάδη να κάνει τις ερωτήσεις, γιατί ο χρόνος δεν είναι πολύ. Θα ήθελα να πω το εξής. Δεν θα ήθελα να μου λέτε ο Κόμορα, ο πεθερός του Ντέταρη ή ο Ντέταρη, ο πεθερός. Αφού είναι πεθερός του Ντέταρη. Θέλω να ξεχάσουμε τα πράγματα. Θα μου λέτε εμένα ο Ντέταρη σαν ποδοσφαιριστή και τον Κόμορα σαν. Κύριε Σαλιαρέπη, μην μου επιτρέψετε να εκφραζόμαστε όπως θέλουμε. Εμείς δεν σας υπαγορεύουμε το πώς θα εκφράζεστε εσείς. Εγώ θα σας επιτρέψω να εκφραζόσαστε όπως θέλετε, αλλά και θα μου επιτρέψετε να σας διορθώνω όπως εγώ πιστεύω καλύτερα. Θα σας παρακαλέσω να απαντάτε στις ερωτήσεις, γιατί ο χρόνος δεν. Αφήνουμε τον κύριο Κόμορα στην άκρη, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται και πάμε στον κύριο Ντέταρη. Τι μερίδιο ευθύνης πιστεύετε ότι έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής για τις κακές εμφανίσεις του Ολυμπιακού και αν έχει στο διάστημα που βρίσκεται στην Ελλάδα δικαιολογήσει το ποσό με το οποίο αγοράστηκε? Καταρχάς, εγώ δεν θα συζητήσω για ποσόν που αγοράστηκε ή πουλήθηκε ή με έπαιγανε μεταγραφή κτλ. Άρα έχει δικαιολογήσει την αξία του. Εγώ θα ήθελα να πω για την αξία του ποδοσφαιριστού Ντέταρη σαν αξία ποδοσφαιριστού, όχι σαν αξία οικονομική. Όχι σαν αξία χρημάτων. Πράγματι, ο Ντέταρη μπορούσε να αποδώσει πολύ καλύτερα από ό,τι έχει αποδώσει έως τώρα. Όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού μπορούσαν να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποδώσει. Όχι γιατί δεν ξέρουν ή γιατί ξεχάσανε την μπάλα, αλλά γιατί ακόμα δεν τους έχει δοθεί ίσως, προσέξτε αυτό που θα σας πω, η τεχνική αυτή κατάρτιση που θα τους κάνει από μονάδες που είναι πραγματικά αποδεδειγμένες σε σύνολο. Καταλαβαίνω, φτάνουμε πάλι στον κύριο Παπαποστόλου και στο λάθος. Δεν φτάνουμε στον κύριο Παπαποστόλου, προς Θεού. Δεν τον προσβάλλω τον άνθρωπο. Συμφωνώ. Υπάρχουν όμως μια σειρά παίκτες που επισήμως ή ανεπισήμως, ανεπισήμως οι περισσότεροι καταφέρονται κατά τον Τέταρη. Δεν θέλουν τον Τέταρη στον Ολυμπιακό. Μπράβο, εγώ δεν συζητάω σε ανεπισήμους. Εγώ συζητάω σε επισήμους που βγαίνουν και λένε τα σίκα σίκα και τις κάφες κάφες. Η κατάσταση αυτή υπάρχει. Το λέτε εσείς. Το λέω και εγώ και δεν το λέω μόνο εγώ. Το λένε, αν θέλετε, και οι ίδιοι παίκτες, μόνο που δεν βγαίνουν προς τα έξω επίσημα να το πούν. Όμως σε συζητήσεις και μεταξύ τους. Δηλαδή, και με δημοσιογράφους, τι λένε αυτοί οι παίκτες, ότι ο Ντέταρ δεν παίζει ποδόσφαιρο ή ξέχασε την μπάλα ή δεν τον εθέλουν. Όχι, ότι ο Ντέταρ κάνει ό,τι θέλει στον Ολυμπιακό, ότι ο Ντέταρ βάζει στην ενδεκάδα και βγάζει παίκτες κατά βούληση, ότι ο Ντέταρ είναι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός και παράλληλα δεν αποδίδει και σύμφωνα με τον Ολυμπιακό. Πέστε μου μία περίπτωση συγκεκριμένη. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι δικιά μου δουλειά αυτή. Εσείς. Θέλω να μου απαντήσετε. Εγώ σας λέω από όλες αυτές τις ερωτήσεις που μου κάνατε, δεν υφίστε καμία. Είναι όλα ψέματα. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ντέταρη είναι υπόδειγμα επαγγελματία. Αλλά δεν έχει σημασία. Φέρεται επαγγελματικά σαν ποδοσφαιριστής και τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο. Που δεν θέλουν τον Ντέταρη. Ποιος. Υπάρχουν, εγώ σας ρωτάω. Ποιος, όχι. Εγώ σας ρωτάω. Όχι. Δεν υπάρχουν. Όχι, κανένας. Δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Είπατε πριν από μερικές μέρες ότι όποιος παίκτης του Ολυμπιακού δεν του αρέσει, να φέρει τα λεφτά που κοστίζει και να φύγει από τον Ολυμπιακό. Είναι έτσι? Βεβαίως. Αυτό ισχύει και για τον Τέταρη? Βεβαίως. Εάν φέρει τα λεφτά που κοστίζει, μπορεί να φύγει. Α, δύο λεπτά. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θέλει να καθίσει τον Ολυμπιακό, δεν αγαπάει τον Ολυμπιακό, γιατί ένας παίκτης όσο και να κάνει. Υπάρχουν παίκτες που δεν αγαπάνε τον Ολυμπιακό. Είπα, υπό την προϋπόθεση. Υπάρχουν τέτοιοι παίκτες? Δεν το ξέρω. Μου είπατε, εάν κάποιος παίκτης έρθει
και παίζει ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό. Μα για να το πείτε αυτό στους παίκτες σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Ότι κάποιοι παίκτες δεν θέλουν, δεν αγαπάνε τον Ολυμπιακό. Ή δεν θέλουν να παίξουν στον Ολυμπιακό. Αλλιώς δεν θα το λέγατε. Αν δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν υπήρχε λόγος να το αναφέρετε. Κοιτάξτε, είπα ένα παράδειγμα. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Α, δεν είναι πραγματικότητα. Όχι. Είπα όμως, όποιος δεν θέλει να καθίσει στον Ολυμπιακό για τον Α ή Β λόγο ή για το σπίτι του είναι βόρεια ή νότια. Ή δικούς τους ιδιωτικούς λόγους. Ένα άλλο θέμα, κύριε Σιγιαρελή. Είπατε να φέρει τα λεφτά στον Ολυμπιακό. Ποιον Ολυμπιακό, στην Τράπεζα Κρήτης, θα θέλετε να πείτε. Κάπου τα έχετε μπερδέψει τα. Όχι, βέβαια. Κάντε άλλη ερώτηση. Αφήστε την Τράπεζα Κρήτης. Εσείς έχετε ομολογήσει ότι υπάρχει χρέος στον Ολυμπιακό προς την Τράπεζα Κρήτης. Δεν έχω ομολογήσει εγώ τίποτα. Εγώ δεν έχω ομολογήσει. Ένα συμβιβασμό πάω να κάνω. Προσέχει, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι έχω ομολογήσει ότι ο Ολυμπιακός χρωστάει στην Τράπεζα Κρήτης. Τι συμβιβασμό κάνετε. Εσείς βγαίνετε εδώ απ' έξω από το σπίτι σας. Βγαίνετε έξω από την πόρτα. Μήπως σας χρωστάει η Τράπεζα Κρήτης. Καθόλου απίθανο. Αυτό το συμβάσμα μας χρωστάει. Μας χρωστάει, μας χρωστάει τι η Τράπεζα Κρήτης. Τι σας χρωστάει. Φήμη. Όπως χρωστάει και σε μένα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά για τα 65 εκατομμύρια. Και λόγω του ότι έχει κάνει μια συντηρητική κατάσκευση εις βάρος μου, πάρα πολλοί που έχω εμπορικές συναλλαγές επικαλούνται αυτό το γεγονός και λένε αφού η Τράπεζα Κρήτης του έκανε συντηρητική κατάσταση, να σπεύσουμε κι εμείς τις εμπορικές συναλλαγές που έχουμε να τις τακτοποιήσουμε γρήγορα. Και εσείς μέσω όλων αυτών προσπαθείτε τώρα να σώσετε τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Από ό,τι βλέπετε, ναι. Υπάρχουν όμως και πολλοί που πιστεύουν ότι παράλληλα με τον Ολυμπιακό θέλετε να σώσετε και κάποιον άλλον. Με εκπλήσει πραγματικά η ερώτηση σας. Ποιον άλλον? Τον κύριο Σαλιαρέλη. Από τι? Δεν ξέρω, αυτό μας το πείτε εσείς. Πραγματικά με εκπλήσει το γεγονός και μόνο κάποιος εγκάθετος, κάποιος που τον έχουν βάλει, θα έκανε αυτή την ερώτηση. Ποιος θα μπορούσε να είχε βάλει τους εγκάθετους? Γιατί έχετε μιλήσει και άλλες φορές για εγκάθετους. Φτάσαμε στους εγκάθετους. Και μάλιστα έχετε επικηρύξει και τους εγκάθετους, κύριε Σαλιαρέλη. Λοιπόν, εσείς οι δύο είστε επικίνδυνοι. Εμάς επικηρύξατε. Και φοβάμαι θα σε επικηρύξω και εσάς. Για πέστε μας για τους εγκάθετους που επικηρύξατε. Εσείς άλλωστε ξέρετε καλύτερα. Εσείς, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εσείς επικηρύξατε έναντι 10 εκατομμυρίων τους ηθικούς αυτούργους των επεισοδίων. Ποιοι είναι αυτοί? Αν ήξερα το όνομά τους. Δεν θα τους είχατε επικηρύξει. Δεν θα τους είχα επικηρύξει. Θα τους είχαμε συλλάβει. Mm-hmm. Όχι εγώ βέβαια. Σκεφτήκατε ποτέ ότι ο ηθικός αυτούργος μπορεί να είστε εσείς? Όχι. Δεν το σκέφτηκα ή δεν είμαι. Υπάρχει όμως και εξής λογική άποψη. Ότι με όλη αυτή την ανακατοσούρα που έχει δημιουργηθεί στον Ολυμπιακό και την οποία, η οποία έχει δημιουργηθεί με αποφάσεις δικές σας. Παίρνω τον ένα προπονητή, διώχνω τον άλλο, ο δεύτερος προπονητής είναι ο πεθερός και μάνατζερ του Τέταρη. Η ομάδα αμέσως μετά τρώει 3 γκολ στο Βόλο. Ο ηθικός αυτούργος μπορεί να είστε εσείς. Το σκεφτήκατε? Ηθικός αυτούργος με την έννοια των κακών χειρισμών. Μάλιστα. Εσείς όμως είδατε, τοποθετήστε ίσως στα κακά γενόμενα, έτσι. Το ότι πήραμε, ότι πήραμε τον Ολυμπιακό 7ο και τον ευγάλαμε 2ο, το ότι ξοδέψαμε για ανανεώσεις πενταετιών, το ότι πληρώσαμε πράγματι, και το λέω αυτό γιατί κάποιος λέει πλήρωση... Δεν απαντάτε στην ερώτηση, κύριε Σαλιαρέλη. Όχι, όχι, θα απαντήσω στην ερώτησή σας, αλλά πριν έρθω στην ερώτηση θα κάνω μία δική μου τοποθέτηση. Γιατί θα πρέπει εγώ να είμαι υπεύθυνος αυτών που συμβαίνουν και δεν θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι ορισμένοι που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα στον Ολυμπιακό? Ποιοι είναι αυτοί? Α, μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν βγάλαμε 10 εκατομμύρια. Γι' αυτό βγάλαμε 10 εκατομμύρια επικήρυξη. Για να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί. Εγώ τους υποψιάζομαι. Εγώ έχω ενδείξεις. Πιστεύω όμως η πολιτεία σύντομα θα έχει και αποδείξεις. Και τότε θα εκπλαγείτε. Όταν δείτε ονόματα. Θα πάρετε εσείς τα 10 εκατομμύρια δηλαδή, που θα έχετε δώσει και τις αποδείξεις. Πάντως, Σαλιαρέλη, κάπου εμφανίζεστε ανακόλουθος. Διότι πέρυσι, όταν με είχατε προσκαλέσει να έρθω στο Ρέντι, μου είχατε πει να μην φοβάμαι, γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού ακούει εσάς. Τώρα μας λέτε ότι ακούει κάποιους άλλους. Η εγκάθετη. Όχι η πραγματική Ολυμπιακή. Η λίγη δηλαδή. Η πραγματική Ολυμπιακή ακούνε εσάς. Οπωσδήποτε. Αλλά και με εσάς, και εσείς είστε ανακόλουθος, κύριε Συρίγο. Λοιπόν. Δεν με ρωτάτε γιατί όμως. Όχι, δεν σας ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει.
Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή περισσότερο χρόνο. Θα πρέπει να διακόψουμε να πάμε στο μπάσκετ. Θα μείνουμε και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τη λήξη του μπάσκετ. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή μετά από ολόκληρο ημίχρονο. Ναι, ναι, μετά από ολόκληρο ημίχρονο. Επιστροφή γρήγορα στο παλέτο Σπορ Θεσσαλονίκης, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουντή.